την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Τα αλφαβήτα φθινόπολη σημαίνει πλούσιο πασχαλινό τραπέζι. Ολόκληρο ελληνικό αρνί γάλακτος μόνο 5,99 το κιλό με δώρο 12 μπύρες και μια επιταγή 6 ευρώ για τις υπόλοιπες αγορές σας. Και όχι μόνο, πολλές ακόμα πασχαλινές προσφορές μόνο στα αλφαβήτα. Πού αλλού? Στους 97,8. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ενός Mac με Trade and Save μόνο στα Publi. Φέρ' το παλιό και πάρε νέο. Η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς. Είμαστε στο πλευρό σου. Trade and Save μόνο στα Publi. Φέρε το παλιό σου λάπτοπ και πάρε Mac σε προνομιακή τιμή. Publi. Τεχνολογία για όλους. Και τώρα με κάθε Mac δώρο επιταγή 70 ευρώ για να αποκτήσεις τα αγαπημένα σου αξεσουάρ. Φταίμε κι οι δυο που ζούμε χωριά. Λαβρύδιο, 97,5. Εκτάκτος το Μεγάλο Σάββατο με τη Ρία Νιό. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Οι Άγγελοι ζουν ακόμη στη Μεσόγειο. Μη χάσετε το δεύτερο CD. Μαζί. Τα 18 καλύτερα νησιώτικα του Γιάννη Πάριου σε ένα συλλεκτικό CD. Και 8 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ μετρητά. Ρία Νιό. Η αληθινή εφημερίδα. Nissan Juke κατασκευάστηκε για να συναρπάζει από 14.190 ευρώ σε δίζελ και βενζίνη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η δεύτερη διαδικτυακή τηλεοπτική μας εκπομπή στον Ενικό. Και έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή μας και στο ενικός.gr τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας, κύριε πρόεδρε, την άδεια να απευθύνομαι στον Ενικό. Να καταργήσουμε τον πληθυντικό του τύπου και να πάμε στον Ενικό, όπως λέγεται και η εκπομπή, της ουσίας και όχι της έλλειψης σεβασμού, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Ενικός, όταν τον χρησιμοποιείς σε μια συζήτηση, απαιτεί μεγαλύτερο σεβασμό. Το δέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά και με ανακούφιση, θα έλεγα. Γι' αυτό επιτρέπει να κάνουμε μια πιο άνετη συζήτηση και οι δυο μας, αλλά και με τους φίλους και τις φίλες που είναι εδώ. Νομίζω ότι είναι διπλή η πρωτοπορία του πράγματος σήμερα. Όχι μόνο γιατί η εκπομπή αυτή μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο, αλλά κυρίως γιατί η εκπομπή αυτή θα γίνει δευτερευόντως με μένα. Κυρίως με τους προσκεκλημένους συμπολίτες μας, οι οποίοι θα θέσουν τα ερωτήματά τους. Με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, μιλάμε στον Ενικό και μιλάμε επί της ουσίας. Πρόεδρε, σε ρωτώ λοιπόν και ξεκινώ. Τι νόημα έχει το σύνθημα «Αρχίζουμε» και το σύνθημα «Αυτοδύναμη Ελλάδα» όταν η αίσθηση που δίνει το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι ότι τελειώνει πολιτικά, διότι απομειώνεται η δύναμή του από αυτήν του προηγούμενου διαστήματος, είναι στα χαμηλά των τελευταίων 38 ετών. Και όταν παράλληλα το «Αυτοδύναμη Ελλάδα» φέρνει αμέσως στο μυαλό το αντεπιχείρημα ότι στη διετία του ΠΑΣΟΚ αναγκαστήκαμε να γίνουμε, να το πω έτσι, παρακολούθημα των δανειστών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λοιπόν, πολύ ωραίες ερωτήσεις, δίδυμες ερωτήσεις.
πάντα όταν αρχίζουμε κάτι, τελειώνουμε κάτι άλλο. Άρα το αρχίζουμε ταυτίζεται και με τελειώνουμε μια προηγούμενη σελίδα. Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο. Δηλαδή αρχίζουμε καθώς μπαίνουμε και τελειώνουμε καθώς βγαίνουμε. Είναι θέμα κατεύθυνσης και οπτικής γωνίας. Είναι μία τομή. Είπα σήμερα μιλώντας στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ που ενέκρινε τις υποψηφιότητες ότι η φυσική συνέχεια για το ΠΑΣΟΚ, για ένα κίνημα που έχει μια παράδοση, μια διαδρομή, είναι η τομή. Είναι να αλλάζει ριζικά το ίδιο, αναγνωρίζοντας λάθη, αναγνωρίζοντας νέες καταστάσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και επιχειρώντας να κινηθεί μέσα σε νέο πλαίσιο, σε νέα συμφραζόμενα. Άρα λοιπόν το αρχίζουμε το εννοώ, το αρχίζουμε φάνηκε στις 18 Μαρτίου με μια συμμετοχή των φίλων μας και των μελών μας στην διαδικασία εκλογής μου ως Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, συμμετοχή μικρότερη με βάση τα δεδομένα του 2007 ή του 2004, αλλά μεγάλη για τα δύσκολα δεδομένα της σημερινής εποχής και η διάθεσή μας είναι να αρχίσουμε μια νέα σελίδα. Τώρα, ως προς την αυτοδύναμη Ελλάδα. Η Ελλάδα πράγματι έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα. Έχει αποδεχθεί εκ των πραγμάτων και λόγω της κρίσης μια δραματική μείωση της δημοσιονομικής της κυριαρχίας. Είναι η μείωση της δημοσιονομικής κυριαρχίας μιας χώρας που δεν μπορεί να δανειστεί στις αγορές και προστρέχει στη βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το δυστύχημα είναι ότι είμαστε μέσα σε ένα διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον με κράτη που έχουν όλα τους μειωμένη δημοσιονομική και οικονομική κυριαρχία. Δεν είναι η Ελλάδα των 10-11 εκατομμυρίων, μια μεσαία ευρωπαϊκή χώρα με μεγάλο χρέος και μεγάλο έλλειμμα. Είναι χώρες όπως η Ιταλία, που είναι η τρίτη οικονομική δύναμη της Ευρώπης. Είναι χώρες όπως η Ισπανία, που μετέχει και αυτή στους μεγάλους εταίρους του G20. Είναι χώρες όπως η Γαλλία, πρέπει να σας πω, η οποία κινείται πάρα πολύ προσεκτικά, διότι έχασε την αξιολόγηση των τριών α που είχε μέχρι πριν από λίγους μήνες και τώρα είναι μια χώρα έξω από το κλειστό κλαμπ των χωρών που έχουν την υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα. Άρα εδώ δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα ελληνικό. Έχουμε δυστυχώς να αντιμετωπίσουμε ένα γενικότερο πρόβλημα της Ευρώπης, της Ευρωζώνης. Και να σας πω και κάτι. Όταν βλέπετε οι οίκοι αξιολόγησης, δηλαδή ιδιωτικές εταιρείες, να θέτουν στο στόχαστρο τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν βλέπετε να υπάρχει οίκος αξιολόγησης που έχει μειώσει την πιστοληπτική ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτείων, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρόβλημα δημοσιονομικής κυριαρχίας. Κύριε Πρόεδρε. Άρα λοιπόν, το αυτοδύναμη Ελλάδα είναι ένα σύνθημα εγερτήριο. Πρέπει να πάρουμε πίσω αυτό που χάσαμε, να αποκτήσουμε ξανά τη δυνατότητα να είμαστε καθισμένοι ισότιμα γύρω από το τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Επιπλέον όμως είναι και ένα σάλπισμα για να αλλάξουμε τους συσχετισμούς μέσα στην Ευρώπη. Τι νόημα γιατί έχει. Χωρίς άλλους συσχετισμούς μέσα στην Ευρώπη δεν μπορεί να πετύχουμε τους στόχους μας. Τι νόημα έχει το αυτοδύναμη Ελλάδα όταν ήδη και ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχουν δεσμευθεί για την πολιτική που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Έχουν αποδεχθεί το πλαίσιο της πολιτικής που θα ακολουθήσουν. Πρόγραμμα. Εγώ αναρωτιέμαι σύμβαση. Τι νόημα έχει και να μας παρουσιάσετε πρόγραμμα σε αυτές τις εκλογές. Και θα σας πω τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος λέει ότι ουσιαστικά μας ζητάτε ψήφο εγκρίσεως του δεύτερου μνημονίου. Αυτό είναι καταλυτικό το ερώτημα και θέλω να το απαντήσω. Κατά τη γνώμη μου, είναι το κεντρικό ερώτημα των εκλογών. Ευθύτατα και με απόλυτη ειλικρίνεια, αλλά με κάποια. Έχει μικρή, και υποερώτημα άνεση. Αυτό, στο οποίο θα έρθω μετά για τον Ιούνιο. Θα το κάνετε. Και τα μέτρα που έρχονται, για τα οποία δεν μας μιλάει κανένας. Θα σας μιλήσω εγώ. Παρακαλώ. Προσέξτε. Πριν από λίγες μέρες, στις 4 Απριλίου, νομίζω, Τετάρτη, κάναμε μια εκδήλωση με ανθρώπους της επιστήμης και του πολιτισμού στο Μουσείο Μπενάκη και εκεί μίλησα με αντικείμενο ακριβώς το ερώτημά σας. Ποια είναι η σχέση του μνημονίου, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, του νέου μνημονίου, με αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, ένα εθνικό πρόγραμμα δράσης, μια εθνική στρατηγική. Γιατί ο καθένας μπορεί να πει και έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό δίκιο ότι εδώ
Ο ένας θα βάλει ένα πράσινο εξώφυλλο στο μνημόνιο, ο άλλος θα βάλει ένα μπλε εξώφυλλο στο μνημόνιο και έχουμε τα δύο προγράμματα των δύο κομμάτων εξουσίας, ας το πω έτσι. Δεν είναι έτσι. Παρουσίασα 13 σημεία που είναι εμφανής η τεράστια απόσταση ανάμεσα σε αυτό που λέγεται μνημόνιο και αυτό που λέγεται εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Μερικά παραδείγματα. Καταρχάς, μας λέει το μνημόνιο ποια είναι η εξωτερική μας πολιτική. Μας λέει το μνημόνιο ποιος είναι ο εθνικός αμυντικός σχεδιασμός. Μας λέει το μνημόνιο τι θα κάνουμε με τις έρευνες για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, τι θα κάνουμε με την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την ΑΟΣ. Μας λέει το μνημόνιο τι θα κάνουμε με το Κυπριακό. Όχι, αλλά τα επηρεάζει όλα αυτά. Προσέξτε, δεν μας λέει όμως. Που είναι οικονομικά αδύναμος και εξαρτημένος είναι στη γωνία σε όλα. Ή μπορεί να είναι και πιο, αν θέλετε, έτοιμος να διεκδικήσει την υπόστασή του και την αξιοπρέπειά του σε άλλα πεδία, γιατί πιέζεται στο οικονομικό και δημοσιονομικό πεδίο. Πάμε τώρα σε άλλα παραδείγματα. Μας λέει τίποτα το μνημόνιο για το εθνικό παραγωγικό μοντέλο. Δηλαδή μας λέει με ποιον τρόπο εμείς θα χτυπήσουμε ένα τρίτο έλλειμμα που έχουμε. Δεν έχουμε μόνο το χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα. Έχουμε και ένα τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Είμαστε μια χώρα που παρά την κρίση, παρά τη μείωση των εισοδημάτων, εξακολουθεί να έχει 10,5% έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Είχαμε φτάσει 15%. Το 2007, που ήταν έτος ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα είχε 15% έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ιδίως στο εμπορικό ισοζύγιο. Προσέξτε τώρα. Εάν εμείς δεν θέλουμε να φτιάξουμε το νέο εθνικό παραγωγικό μοντέλο, να πούμε πώς φανταζόμαστε τον πρωτογενή τομέα, τη γεωργία, τη κτηνοτροφία, την επιστροφή των ανθρώπων μας στην περιφέρεια, όπου υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για δουλειά, για κέρδος και για επιχειρηματικότητα, δεν μας θέει κανείς. Αν εμείς δεν σεβόμαστε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές μας, και δεν εννοώ μόνο τον ορυκτό πλούτο, ενώ το μυαλό και τα χέρια των ανθρώπων, το τοπίο, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την ναυτιλία, δεν μας φταίει κανείς. Εμείς πρέπει να αντιδράσουμε αυτά θετικά. Αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Μισόλτο. Ξέρετε να πάω τι θα ακούσετε. Να πάω και σε πιο... Από δεκάδες συμβουλίστες μας. Ναι. Θα ακούσετε ότι όλα αυτά που περιγράφετε να πάω σε πιο σκληρά παραδείγματα. Αφορούν κυρίως αυτούς που θα κάνουν τις επενδύσεις στους τομείς αυτούς. Όχι, όχι. Γιατί... Διότι τον πολίτη θα τον πάτε... Νίκο μου. Θα τον πάτε, πρόεδρε... Νίκο θα τον πας, πρόεδρε, εσύ ή ο Σαμαράς, όποιος κερδίσει τις εκλογές αυτές, στο μισθό των 150 ευρώ. Θα έρθουμε σε αυτό. Θα έρθουμε. Ναι, αλλά είναι μαζί αυτά. Ας πούμε λίγο την ιστορία με μια σειρά, για να μπορούν να μας παρακολουθούν όλοι οι φίλοι. Ακούστε. Θα σας βάλω τώρα στο παιχνίδι. Όταν λέμε κρίση, εννοούμε ανεργία πρωτίστως. Κλείσιμο επιχειρήσεων. Μείωση επενδύσεων. Έλλειψη χρήματος στην αγορά, έλλειψη ρευστότητας. Εάν δεν γίνουν επενδύσεις, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Δεν σταματάει η ανεργία, δεν αρχίζει η αντίστροφη φορά. Εάν δεν ολοκληρωθεί η εξυγίαση των τραπεζών, η ανασυγκρότηση, εάν δεν μπει νέο κεφάλαιο στις τράπεζες, να προστατεύσουμε τις καταθέσεις και να φέρουμε πίσω και τις καταθέσεις που έφυγαν, δεν θα υπάρξει χρήμα στην αγορά, νέα δάνεια. Αυτό το πληρώνει τελικά ο πολίτης. Πάντως μέχρι η τώρα επένδυση... έχετε πρημοδοτήσει τον τραπεζικό τομέα αρκετές φορές. Θα έρθουμε σε αυτό. Σαν πολιτεία, και παρόλα αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν στην πραγματική οικονομία. Διότι δεν είχαν διαμορφωθεί οι θεσμικές σχέσεις που διαμορφώνονται τώρα. Τώρα η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου όλων των τραπεζών περιέρχεται στο κράτος, το οποίο έχει τον απόλυτο στρατηγικό έλεγχο. Και όταν λέμε τράπεζες, εννοούμε στην πραγματικότητα το δίκτυο πάνω στο οποίο ακουμπά όλη η πραγματική οικονομία, όλη η Ελλάδα των επιχειρήσεων και της παραγωγής. Διότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ούτε δημόσιο έργο μπορείς να κάνεις, ούτε ιδιωτική επένδυση, χωρίς τραπεζική συμμετοχή. Αλλά να πάρω ένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λέει το μνημόνιο δύο πράγματα στην πραγματικότητα. Το μνημόνιο είναι δύο απλά, σκληρά, βασικά πράγματα. Πρώτον, πρέπει να κάνετε δημοσιονομική προσαρμογή, δηλαδή μειώστε το έλλειμμα. Σας βοηθάμε να μειώσετε το χρέος. Κάναμε μια συγκλονιστική μείωση χρέους, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, ιστορικά, κατά 105 δισεκατομμύρια, 50 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Γίνεται το χρέος βιώσιμο, αλλάζει η αντίληψη για την Ελλάδα διεθνώς. Εσείς μειώστε το έλλειμμα. Πάτε
από το 15,8 σταδιακά προς το 3 που λέει το σύμφωνο σταθερότητας. Αυτό είναι πράγματι κάτι που αν το αποφασίζαμε μόνοι μας εμείς, αλλά έπε και αν το πληρώνουμε μόνοι μας, θα το κάναμε σε 10 χρόνια. Δεν το κάναμε ούτε σε 2, ούτε σε 3, ούτε σε 5. Θα το κάναμε πολύ πιο γλυκά, πολύ πιο ήπια, χωρίς ύφεση. Τον είχαμε αυτό το δρόμο, αυτή την επιλογή. Ναι, αλλά και, δεν τον επιλέξαμε. Ξέρετε πότε τη χάσαμε αυτή την επιλογή. Τη χάσαμε πότε το 2000. Τη χάσαμε το 2007. Γιατί? Γιατί τότε ξέφυγε το έλλειμμα πια. Ξέφυγε τελείως. Και ξέφυγε και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ξέφυγαν τα πάντα. Δεν είχαμε το δρόμο να πω και το δεύτερο. Πριν υπογράψουμε το πρώτο μνημόνιο. Να σας πω κάτι, θα έρθω σε αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική ιστορία αυτή. Μην την πούμε από καρδιάς. Το τι ακριβώς θεωρώ εγώ ότι έγινε. Ακούσατε τι είπε ο... Να πω το δεύτερο σκέλος. Άκουσες, πρόεδρε, και εγώ δυσκολεύομαι στον Ενικό. Θα τον βρω. Ναι. Άκουσες, πρόεδρε, τι είπε ο Αντώνης Σαμαράς πριν από λίγο. Έκανε μια δήλωση με αφορμή την προκήρυξη των εκλογών και είπε ότι έχεις τις ίδιες ευθύνες που έχει ο Παπανδρέου. Ναι. Ήσουν ταυτισμένος μαζί του σε όλα. Θα έρθω σε αυτό. Και πρέπει να σου πω ότι τα σημερινά σου ψηφοδέλτια που ανακοίνωσες δείχνουν... Θα τα πούμε αυτά. Δείχνουν... Μην αφήσουμε το άλλο. Ναι, αλλά δένουν αυτά όλα μαζί. Εντάξει, είναι στο θα μίξερ. Θα τα απαντήσουμε, εντάξει. Δείχνουν ότι και τον Παπανδρέου τον έχεις μέσα. Εντάξει. Στην Πάτρα. Και τον Παπακοσταντίνου τον έχεις μέσα. Νίκο, κράτησε το ένα λεπτό. Εντάξει. Ένα λεπτό. Λοιπόν, άρα η δημοσιονομική προσαρμογή πράγματι γίνεται υπό συνθήκες εκβιαστικές. Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώνουμε εμείς το ετήσιο έλλειμμα. Μας δανείζουν. Και γιατί ακόμη τώρα και μέχρι το 2013 προσθέτουμε χρέος στο χρέος. Ποιος μας έφερε εκεί? Θα το δούμε αυτό. Τώρα εξηγώ την κατάσταση που εγώ παρέλαβα ως Υπουργός Οικονομικών. Έτσι. Υπάρχει τώρα ο δεύτερος πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας του μνημονίου είναι οι διαφορετικές αλλαγές. Σου λέει, άνοιξε την αγορά, απελευθέρωσε τα επαγγέλματα, κάνε πιο μικρό το διοικητικό κόστος ώστε οι επιχειρήσεις να μην επιβαρύνονται με δημοσίευση ισολογισμών, ας πούμε, για παράδειγμα, υποχρεωτική. Άφησε να κινηθεί η αγορά. Κάνε πιο καλές τις συνθήκες του συστήματος υγείας με ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με μικρότερο κόστος. Φτιάξε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Άρα αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι μια υπόθεση δική μας ούτως ή άλλως. Δηλαδή αλίμονο αν περιμέναμε να μας πει η Τρόικα ή το Μνημόνιο ότι πρέπει να κάνουμε τέτοιες αλλαγές. Ναι, περιμέναμε. Διότι αυτή είναι η ευθύνη μας. Τα δύο μεγάλα κόμματα, αυτό είναι η φράση, 38 χρόνια και όλοι... δεν έκαναν τα αυτονόητα. Και όλη η κοινωνία πιθανόν σε κάποιους. Γιατί τα μικρότερα κόμματα τα οποία κάνουν πολιτικό συνδικαλισμό, υιοθετούν αιτήματα, πιέζουν, δεν έχουν ευθύνη. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν έχουν ευθύνη. Τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν τη δική τους ευθύνη. Κυβερνούν με τον τρόπο τους. Η διακυβέρνηση δεν είναι μόνο η άσκηση της εξουσίας της κυβερνητικής. Είναι η Βουλή, το κλίμα. Εμείς τα κόμματα ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε συνδικαλιστές. Δεν ακούγεστε. Αλλά και μικρά κόμματα. Πρέπει με το που θα τελειώσει την απάντησή του ο κύριος Βενιζέλος να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρω τα μικρόφωνα να τελειώσουμε τις ερωτήσεις του Νίκου. Κλείνουν τον κύκλο. Βιαστικά. Μισό λεπτό. Τι λέει ο κύριος Σαμαράς? Αν και το θέμα μου δεν λέει ότι είστε. Καλά. Τι Βενιζέλος, τι Παπανδρέου. Καλά. Εντάξει. Αυτό λέει. Αυτό υπάρχει μια παράδοση. Τι πλαστήρα. Τι Σαμαρά λέτε εσεί. Τι πλαστήρα, τι παπάγο. Προσέξτε τώρα. Πληρώσει. Πώς συμπληρώνει την ερώτησή μου. Καλή. Λέει καλή τι παρέμβαση. Παπανδρέου, τι Βενιζέλος, τι Σαμαρά. Καλή ερώτηση. Θα μπορούσα και εγώ να πω τώρα τι Σαμαρά, τι Καραμαλή. Με ρωτήσατε, βάλατε τον κύριο Παπανδρέου στο ψηφοδέλτια. Μα βλέπω ο κύριο Σαμαρά θα βάλει τον κύριο Καραμαλή πρώτο στο ψηφοδέλτιο επικρατεία. Θέλατε μήπω να έχουμε του θέου προέδρου εκτό, όπω είναι για παράδειγμα ο κύριο Σιμίτη εκτό? Καλά. Εντάξει. Okay. Το κρατώ. Θα το συζητήσουμε. Τώρα. Μισό λεπτό. Μην είστε τόσο σκληροί. Αμέσως. Δεν έχετε μικρόφωνα. Εάν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, αν μιλάμε. Δεν έχετε μικρόφωνα. Λοιπόν, τώρα. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα έρθω σε εσάς. Νίκο μου, η ερώτηση σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά είναι η εξής. Ο κύριος Σαμαράς θεωρεί ότι είναι προϊόν μιας παρθενογένεσης, ότι δεν έχει καμιά ευθύνη. Από το 1992-93 που έφυγε ως Υπουργός Εξωτερικών όπως έφυγε,
Επανήλθε κάποια στιγμή ως Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αθώος του αίματος, έγινε υπουργός στην κυβέρνηση Καραμαλή. Προφανώς δεν είχε καμία συμμετοχή σε ό,τι έγινε. Ο υπουργός πολιτισμού δεν είχε, ο υπουργός αμήνης είχε την περίοδο μέχρι τον Ιούνιο του 2011. Μα να σας πω κάτι, να σου πω κάτι. Εγώ δεν αρνούμαι να αναλάβω το μερίδιο της συλλογικής μου ευθύνης. Δεν μου αρέσει αυτός που είναι απέναντί μου, και ο κύριος Σαμαράς είναι ο συνομιλητής μου, ο θεσμικός, είναι απέναντί μου πολιτικά, να μην εννοεί να πει τίποτα για τη δική του ευθύνη. Εγώ έχω σπεύσει και συγγνώμη να ζητήσω και την ευθύνη του Πασόκ να αναγνωρίσω και για τις δικές μου ευθύνες είμαι έτοιμος να μιλήσω. Καλά, αλλά δεν δέχομαι να έχω ένα συνομιλητή ο οποίος ήταν δεν λέει... δύσκολο να μείνει εκτός ψηφοδελτίων, επειδή είναι και να το πω έτσι, ιδιοκτήτης του μαγαζιού, όπως ο Καραμαλής του άλλου μαγαζιού. Καλά, με την έννοια, εντάξει, με την έννοια ότι πρόκειται για δύο πολιτικές δυναστείες. Αλλάξαν ο Παπακοσταντίνου, αυτά. Ο Παπακοσταντίνου, τον οποίο η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί υπεύθυνο για το πρώτο μνημόνιο, στο οποίο μάλιστα έβαλε την υπογραφή του, χωρίς να έχει έγκριση ούτε από τη Βουλή, όχι από το λαό, ούτε από τη Βουλή. Θα σας πω. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ζήτησε να του δοθεί ευκαιρία να απευθυνθεί στο εκλογικό σώμα, να κρυθεί. Ζήτησε να κρυθεί. Πάντως ο ίδιος προχθές είπε, μιλώντας στη τηλεόραση του, θα σας παρακαλέσω να οργανώσουμε σωστά τη συζήτηση, θα περάσει μικρόφωνο. Αν μιλάτε παράλληλα με μένα, δημιουργούμε μια βοή και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Είπε ο κύριος Παπακοσταντίνου ο ίδιος για τον εαυτό του, στη συνάδελφο την Πόπη Τσαπανίδου στο Sky, ότι δεν μπορεί να βγει έξω για καφέ. Το και θέλει να μπει στο ψηφοδέλτιο. Νίκο, να σου πω κάτι. Εγώ πρέπει να έχω και ορισμένα κριτήρια δικαιοσύνης. Εάν δεν έμπαινε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου στα ψηφοδέλτια, θα ήταν σαν να τον καταδικάζω ατομικά εκ προημίου, χωρίς να του δώσω τη δυνατότητα να απευθυνθεί στους πολίτες και να κριθεί από το εκλογικό σώμα. Επίσης, σε σχέση με την ατομική του ευθύνη και την συλλογική ευθύνη, θα έκανα μία επιλογή ότι η ευθύνη είναι ατομική και ότι αφορά ένα πρόσωπο. Όχι. Έχουμε και συλλογική ευθύνη. Και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ήταν υπουργός οικονομικών, αλλά μετήχε σε έναν κυβερνητικό πυρήνα, σε ένα υπουργικό συμβούλιο, έπαιρνε εγκρίσεις από τη Βουλή για κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν, δεν είναι για μένα εύκολο να πεις σε ένα πολιτικό στέλεχος μην πας καθόλου στον λαό να κριθείς. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μοιράζουμε συγχωροχάρτια, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να μοιράζουμε και ατομικές καταδίκες. Κάνουμε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, ο λόγος θα περάσει στους συμπολίτες μας που είναι παρόντες για να θέσουν τα ερωτήματά τους. Εγώ θα επανέλθω στο τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης, διότι έχω 2-3 ερωτήματα που είμαι σίγουρος ότι δεν θα τεθούν, γιατί οι πολίτες ενδιαφέρονται για την ουσία. Εμείς οι δημοσιογράφοι καμιά φορά ενδιαφερόμαστε και για τις πολιτικές ζυμώσεις, το παρασκήνιο, αυτά που βγάζουν τις ειδήσεις που ανακυκλώνουμε στα μέσα ενημέρωσης. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, επανερχόμαστε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, στο enikos.gr. Όσοι είστε στο Twitter και θέλετε να στείλετε ερωτήσεις, υπάρχει ειδικό hashtag στον Ενικό. Πολύ δυνατός. Με τη Chevrolet έχετε καινούριο αυτοκίνητο και περισσεύουμε τριτά για τις καθημερινές σας ανάγκες. Με 50 άτοκες δόσεις, εκπτώσεις έως 3.500 ευρώ και στις εκδόσεις diesel. Απλά έλατε σήμερα σε μια έκθεση Chevrolet. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών και θα μας τρελάνεις ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία... Θα μας τρελάνεις τελείως. Στ
Τα ΑΒ Φθινόπολη σημαίνει πλούσιο πασχαλινό τραπέζι. Ολόκληρο ελληνικό αρνί γάλακτος, μόνο 5,99 το κιλό, με δώρο 12 μπύρες και μια επιταγή 6 ευρώ για τις υπόλοιπες αγορές σας. Και όχι μόνο, πολλές ακόμα πασχαλινές προσφορές μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού? Στους 97,8. Φέρτο παλιό και πάρε νέο. Η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς. Είμαστε στο πλευρό σου. Trade and save μόνο στα Public. Φέρε την παλιά σου κονσόλα και πάρε νέα σε χαμηλότερη τιμή. Και μόνο με Trade and save Xbox 360 από 179 για πρώτη φορά μόνο 99 ευρώ. Public. Τεχνολογία για όλους. Πόσο μακριά ο κόσμος φτάνει. Love Radio 97,5. Εκτάκτος το Μεγάλο Σάββατο με τη Ρία Νιού. Λαβρέντες Μαχαιρίτσας. Οι Άγγελοι ζουν ακόμη στη Μεσόγειο. Μη χάσετε το δεύτερο CD. Μαζί. Τα 18 καλύτερα νησιώτικα του Γιάννη Πάριου σε ένα συλλεκτικό CD. Και 8 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ μετρητά. Ρία Νιού. Η αληθινή εφημερίδα.